Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, γεια σας. Σε λίγα λεπτά θα αρχίσει η τελετή έναρξης του 25ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ, του πρώτου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στη χώρα μας, φυσικά στο σπορ αυτό. Το γήπεδο ακόμα δεν είναι γεμάτο, μια και από ό,τι φαίνεται ο κόσμος περιμένει να έρθει λίγο πιο αργά για τον πρώτο αγώνα της ελληνικής ομάδας εναντίον της Ρουμανίας που θα αρχίσει στις 8 η ώρα. Από το πρωί έχουν γίνει 4 παιχνίδια. Το Ισραήλ πέτυχε την πρώτη νίκη του στο πρωτάθλημα επί της Τσεχοσλοβακίας με 99-83. Η Πολωνία νίκησε την Ολλανδία με 91-84. Η Ισπανία τη Γαλλία με 111-70 και η Ιταλία την Δυτική Γερμανία με 84-78. Όλα τα αποτελέσματα και τα τέσσερα φυσιολογικά. Καμία έκπληξη. Βλέπετε μια γενική άποψη του σταδίου και ήδη η μουσική πεανίζει, η τελετή έναρξης 7 και 4 ακριβώς, όπως έλεγε το πρόγραμμα, αρχίζει. Θα παρελάσουν πίσω από την πάντα του Λιβανικού Σώματος, πρώτοι-πρώτοι, οι διαιτητές, τους βλέπουμε εδώ. Διαιτητές από την Ευρώπη, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας από τον Καναδά και ένας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι ομάδες, πρώτη-πρώτη, ήταν η Γαλλία. Η Γαλλία που έχει ένα αργυρό και τρία χάλκινα μετάλλια, αργυρό το 49, χάλκινα το 37, το 51, το 53 και το 59, τέσσερα χάλκινα. Η Γαλλία που έβγαλε μεγάλα αστέρια στο παρελθόν, όπως ο Ζήλο, Κασμίρο, Μπονατό κτλ. Να το Ισραήλ. Το Ισραήλ που έχει μια δεύτερη θέση το 79. Μεγάλα του αστέρια ήταν ο Κοέν Μίντς, ο Ταλ Μπρόντι, ο Λιου Σίλβερ, ο Λέιποβιτς, ο Γιαννάι, ο Μπέρκοβιτς. Η Ιταλία, μια από τις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ήταν πρώτη το 83, δεύτερη το 37 και το 46, τρίτη το 71 και το 85. Πέρασαν αστέρια από τις τάξεις της, όπως ο Ριμινούτσι, ο Πιέρι, ο Λομπάρντι, ο Στεφανίνι, ο Ματζαράτι, ο Μενεγκίν. Η σειρά της Ολλανδίας, ασφαλώς όχι από τις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έκανε όμως την έκπληξη το 83 που ήρθε τέταρτη. Όταν είχε στις τάξεις της τον Γκράμπερ, τον Πλατ, τον Βούσδρα και τον Άκερμπουμ. Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, από τις νέες δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ, πριν προλάβει να ανδρωθεί, έχασε πέρυσι τα δύο καλύτερα της αστέρια, τα κέρδισε το Αμερικανικό Επαγγελματικό Πρωτάθλημα, το NBA, τον Στρέμπ και τον Πλαπ, που παίζουν στους Dallas Mavericks. Πολωνία, από τις παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ήταν δεύτερη το 63, τρίτη το 39, το 65, το 67. Όταν μεσουρανούσαν παίκτες σαν τον Λίξο, τον Γιούργεβιτς και τον Λοπάτκα. Η Ρουμανία, από τις βαλκανικές, από τις εκπροσώπους των Βαλκανίων. Η καλύτερη θέση που κέρδισε ποτέ σε πανευρωπαϊκούς ήταν η πέμπτη, το 1957 και το 1967. Και να η πρωταθλήτρια. Η Σοβιετική Ένωση, η ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης μετά 14 χρυσά μετάλλια που ήρθε εδώ στην Αθήνα χωρίς τον καλύτερο της παίκτη, τον πανύψηλο Σαμπόνις. Η Σοβιετική Ένωση που στο παρελθόν έχει βγάλει αστέρια σε τον Πολιβόντα, τον Βολνόφ, τον Αλεξάνδερ και Σεργέι Μπέλοφ, τον Σακαντελίτσε, τον Σαρμπουχαμέντοφ, τον Παουλάουσκα, τον Γκρούμνιτς, τον Αλατσατσιάν.
Τσεχοσλοβακία πριν από την ελληνική ομάδα. Η μεγάλη Τσεχοσλοβακία που ήταν πρώτη το 46 και έχει πάρει 6 ακόμα αργυρά και 5 χάλκινα. Και έχει αναδείξει Ιβο Μράζεκ, Κόνβιτσα, Ζίντεκ, Άμερ, Ζέτνιτσακ, αδελφούς Μπομπρόφσκι, Ρούτσισκα, Πόσπιζ, Λιμιεύκα και Κος. Να ελληνική ομάδα που ενσαρκώνει σήμερα ελπίδες να μην μπούμε για πάρα πολύ ψηλά, ελπίδες για μια θέση μέσα στις 6 πρώτες. Μια θέση που δεν έχει μπορέσει να την κατακτήσει ποτέ. Η καλύτερη της ήταν μετά τον, στους πραγματικούς πανευρωπαϊκούς αγώνες, 2 8ες θέσεις, το 55 και το 65. Δεν υπολογίζεται η τρίτη θέση του 49. Ήταν ένα λειψό πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που είχε γίνει στο Κάιρο. Δεν μιλήσαμε καθόλου για την Ιουγκοσλαβία. Μας πέρασε στην αρχή λίγο γρήγορα. Η Ιουγκοσλαβία που έχει 3 χρυσά μετάλλια, το 73, το 75, το 77, και έχει γεμίσει την Ευρώπη με μεγάλα αστέρια, όπως ο Κόρατς, ο Αξέχαστος, ο Ντανέου, ο Τζούριτς, ο Ραϊκόβιτς, ο Νίκολιτς, ο Τσόσιτς, ο Σκάνσι, ο Γέλοβατς, ο Κιτσάνοβιτς, ο Νταλιπάγιτς, ο Ντελίμπασιτς, ο Κάπισιτς, ο Σιμόνοβιτς, ο Τσέρμακ, ο Πλέτσας και τόσοι άλλοι. Να εδώ, οι ομάδες της Ιουγκοσλαβίας που έχει για προπονητή της ίσως το πιο μεγάλο αστέρι που ανέδειξε ποτέ το γιουγκοσλαβικό μπάσκετ, τον περίφημο Κρέσμιρ Τσόσιτς. Ακόμα δεν είδαμε την Ισπανία που είναι ακριβώς δίπλα από τη Ιουγκοσλαβία. Αν μετακινηθεί λίγο η κάμερα θα μας τη δείξει. Η Ισπανία που ήταν δεύτερη το 35, το 73 και το 83 και έχει αναδείξει παίκτες σαν τον Ροντρίγκες, τον Μπουσκατό, τον Λιούι, τον Μπράμπεντερ, τον Σαντιλιάνα, τον Ρουγιάν και τον Κόρβαλαν. Ολοκληρώνεται η παρέλαση των ομάδων. Οι παίκτες της Ισπανίας, ένας-ένας, Βιακάμπα, Έπι, Σανεπιφάνιος, Σιμπίλιο, Αρσέγα, Χιμένες, Μαρτίνες, Μοντέρο. Της FIBA μπροστά ακολουθεί η ελληνική σημαία, κρατούν την ελληνική σημαία 6 κορίτσια με άσπρες και μπλε φορεσιές και κλείνει την παρέλαση ένας όμιλος από κορίτσια με ελληνικές στολές, ελληνικές παραδοσιακές στολές. Οι ομάδες είναι παρατεταγμένες. Να πούμε ότι στο 25ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα από πλευράς διαιτησίας έχουμε 2 Έλληνες εκπροσώπους, τον Κώστα Ρίγα και τον Σταύρο Δουβή. Και οι κάμερες της ΕΡΤ κοντά στους πρωταγωνιστές. Να εδώ η ελληνική ομάδα, Γιαννάκης, ο αρχηγός μπροστά, Γκάλης, Ιωάννου, Σταυρόπουλος, Ρωμανίδης, Λινάρδος, Χριστοδούλου, Ανδρίτσος, Καρατζάς, Καμπούρης, Φασούλας και Φιλίππου. Αυτοί οι 12 ενσαρκώνουν τις ελληνικές ελπίδες σε αυτό το 25ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έχουμε έπαρση σημαίας τώρα. Thank you.
χειροκροτήματα για τον εθνικό μας ύμνο. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Greetings from the President of the International Basketball Federation. Όπως ακούσατε και από τα μεγάφωνα, θα ακολουθήσει χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της FIBA, τον Γάλλο Μπισνέλ. Oui. Monsieur le Président, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis sportifs, au nom de la Fédération internationale de basketball, je tiens d'abord à remercier très vivement la Fédération hellénique de basketball pour avoir accepté de recevoir ces championnats et de remercier le comité d'organisation pour avoir réussi une organisation absolument parfaite dans cette salle merveilleuse. Από τον πρόεδρο της FIBA, που βέβαια για μας τους Έλληνες αυτή τη στιγμή έχουν μια ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματικά οι διοργανωτές έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες και έχουν καταφέρει ακόμα και σε αυτή την πρώτη μέρα που όλοι ξέρουμε ότι στις μεγάλες διοργανώσεις τα πάντα είναι δύσκολα να παρουσιάσουν τον καλύτερο ελληνικό εαυτό τους, ώστε να έχουμε μια πραγματικά πανευρωπαϊκής και παγκόσμιας ακτινοβολίας διοργάνωση. Μια τέτοια που θα επιτρέψει στη χώρα μας να διεκδικήσει με τις καλύτερες πιθανότητες την Ολυμπιάδα του 1996. De paix et d'amitié. Merci. Χειροκροτήματα για τον κύριο Μπισνέλ. Κήρυξη έναρξη των αγώνων. Το βλέπουμε εδώ, τον είδαμε μάλλον δίπλα στην σύζυγό του. Και πιο δίπλα ήταν ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, ο Γιουγκοσλάβος Μπόρις Στάνκοβιτς. Σειρά του Υφυπουργού Αθλητισμού, κυρίου Σίφη Βαλιράκη. Με αισθήματα χαράς και παραδοσιακής φιλοξενίας, σας καλωσορίζουμε στη χώρα που γέννησε και καλλιέργησε την αθλητική ιδέα και τον Ολυμπισμό. Σας καλωσορίζουμε στο σύγχρονο στάδιο ειρήνης και φιλίας, όπου για δυο σχεδόν εβδομάδες θα χτυπήσει στο δικό σας ρυθμό η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ευχόμαστε κάθε ευόδοση των προσδοκιών σας. Ταυτόχρονα, σας καλούμε να ενώσετε και τη δική σας φωνή στη διατράνωση του μηνύματος που θα σταλεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ότι ο αθλητισμός μπορεί και πρέπει να συμβάλλει αποφασιστικά στην εδραίωση της ειρήνης, της φιλίας, της επικοινωνίας και της συναδέλφωσης μεταξύ των λαών. Είμαστε βέβαιοι ότι στο 25ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Αθήνας η συμμετοχή σας και οι ευγενικές σας προσπάθειες θα συντελέσουν στην ανάπτυξη της Άμυλας, στην ανύψωση της αθλητικής ιδέας και την ανάδειξη του αθλητικού πνεύματος. Και είναι το ίδιο αθλητικό πνεύμα που καθάριο και φωτεινό. Φιλοδοξούμε να κληθεί ξανά να αστράψει εδώ πέρα στη δόξα της δικής του γης και του ουρανού το 1996 τη Χρυσή Ολυμπιάδα της Αθήνας, την οποία με πανεθνική στράτευση διεκδικεί η χώρα με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων
από την αναβίωση του θεσμού. Με αυτά τα λόγια, επιτρέψετε μου να κηρύξω την έναρξη του 25ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Ευχαριστώ. Αποχώρησης των εθνικών ομάδων που παίρνουν μέρος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης έτους 1987. Team exit. Την κήρυξη της τελετής έναρξης, την κήρυξη της έναρξης των αγώνων από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Σύφη Βαλιράκη. Έχουν προγραμματίσει, όπως είδατε και εσείς, μια πολύ λιτή τελετή. Εξ αρχής ήταν αντίθετη προς κάθε είδους φανφάρες. Θα ακολουθήσουν κάποιοι ελληνικοί χοροί και πολύ σύντομα θα διακόψουμε την ζωντανή μας μετάδοση για 20 περίπου λεπτά, οπότε θα επανέλθουμε και πάλι ζωντανή για τον πρώτο αγώνα της ελληνικής ομάδας, αρχίζει στις 8 η ώρα με την Πολωνία. Δημοτική χορή λοιπόν από κορίτσια από την Ελευσίνα. Με μουσική που παίζει από τα μεγάφωνα του σταδίου. Ο χρόνος είναι χρήμα. Προτείνω να διακόψουμε εδώ με την μουσική και τους χορούς.
να γυρίσει το μικρόφωνο στην Αγία Παρασκευή. Παραλαμβάνω ότι είμαστε και πάλι μαζί σε 20 περίπου λεπτά για την έναρξη του αγώνα Ελλάδας-Ρουμανίας. Μέχρι τότε, γεια σας.